Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι κοντά μας. Εμείς να ξεκινήσουμε λίγο πολιτικά. Από το θέμα που μας είπε, που συζητάγαμε προηγουμένως. Θες να ρωτήσεις για τα στρατόπεδα εσύ. Γιατί ο στρατός δεν έχει εμπλακεί στη διαχείριση των προσφύγων? Ναι, θα σας έλεγα ότι αυτό έχει και καλή πλευρά, και μια καλή θετική πλευρά. Δεν εννοώ με την έννοια να τους εγκλωβίσεις ένα ναι, στρατόπεδο. Δηλαδή, εννοώ να ο στρατός είναι για άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό το θέμα των υποδομών νομίζω ότι εξετάζεται. Νομίζω ότι εξετάζεται. Και είναι από ό,τι ξέρω στους προβληματισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αλλά προφανώς δεν νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλος, έτσι, το κατάλληλο μέσο ο στρατός να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, καιρό, αλλά σε καιρό ειρήνης, κύριε Σκουρλέτη, θα ήταν ένας χρήσιμος ρόλος για το στρατό. Επαναλαμβάνω, άλλο είναι το θέμα, όπως είπατε και εσείς, των υποδομών. Και άλλο το να δούμε, ας πούμε, να κάνουν τι στην υποδοχή των στρατιωτικών. Μεταφορά μεραίου και όχι. Αυτό αφορά και ενδεχομένως στέγαση ναι. Σε στρατόπεδα, σε καινούς χώρους. Για τις υποδομές νομίζω ότι είναι μια θετική σκέψη. Οπότε εξετάζεται, κρατάμε. Από ό,τι έχω ακούσει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, είναι αλήθεια αυτό. Αν και ως μέλος της κυβέρνησης. Και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε σχέση με τις αρμοδιότητες του καθενός. Λοιπόν, πριν μπούμε στα χωράφια τα καθαρά δικά σας, τα περιβάλλοντος και ενέργειας, ένα σχόλιο. Ακούσαμε χθες τον κύριο Κατρούγκαλο, στην ουσία να μας λέει ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο να μην μειωθούν και τι θα γίνει στη συζήτηση σήμερα των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο με τους περισσότερους να μην θέλουν να μπουν σε διάλογο για το ασφαλιστικό? Καταρχήν, το σχέδιο δεν το έχουμε στην τελική του μορφή. Και γι' αυτό γίνεται και η συζήτηση που γίνεται σήμερα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και υπάρχει και η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Προσέξτε να δείτε, η συμμετοχή στο Συμβούλιο δεν γίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι όποιος πολιτικός αρχηγός πηγαίνει αποδέχεται τη βάση συζήτησης, την συγκεκριμένη ή εν πάση περιπτώσει τη θέση της κυβέρνησης. Άρα με αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν πρέπει να ενοχοποιούμε το διάλογο. Και ο διάλογος σε τέτοια ζητήματα όπως αυτό του ασφαλιστικού νομίζω ότι είναι επιβεβλημένος. Ναι, αλλά τι σκοπό δεν είναι... έχει αυτό ο διάλογος? Δεδομένου ότι διάλογο, υπάρχει και λίγο χρονικό για αυτό το διάλογο. Δεν είναι λίγο αργά, γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα που όλοι τουλάχιστον το έχουμε αντιμετωπίσει, που έχει παρελθόν εδώ και δεκαετίες και η λύση που θα πρέπει να βρούμε θα πρέπει να έχει ένα ορίζοντα πάλι δεκαετιών. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο το παραλάβαμε στενά από την αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση και θα το παραδώσουμε στην αμέσως επόμενη. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν στο ασφαλιστικό έχουν ένα βάθος δεκαετιών. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε έχουν και αυτά ένα βάθος δεκαετιών, έχουν παρελθόν. Αλλά το κυριότερο που θα ήθελα να πω είναι ότι στις σημερινές συνθήκες του πολύ υψηλού επίπεδου ανεργίας και ουσιαστικά ύφεσης ή εν πάση περιπτώσει αυτής της κατάστασης που είναι κοντά στο μηδέν όσον αφορά την ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια έτσι σοβαρή επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος. Με την έννοια ότι εφόσον υπάρχουν άνεργοι δεν υπάρχουν εισφορές στα ταμεία. Κύριε Σκουρλέτη, να συμπεράνουμε από όσα είπατε για την ανάγκη εθνικού διαλόγου ότι τελικά δεν θα κατατεθεί στις 15 Δεκεμβρίου όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά το νέο ασφαλιστικό? Χρειάζεται περισσότερος χρόνος συζήτησης? Προσέξτε να δείτε. Το αν θα κατατεθεί ή όχι σχετίζεται και με βάση τη συζήτηση που έχουμε κάνει με τους εταίρους μας, με τους δανειστές μας. Άρα από είναι εκείνη γνωστό... την πλευρά έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια ανοχή ως προς το πότε θα κατατεθεί η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Σχετική ανοχή. Δεν νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει την πλευρά των δανειστών είναι ανοχή. Έτσι δεν είναι? Σε διάφορα ζητήματα. Το βασικό είναι να παρουσιάσει κάθε χώρος. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν έχει κάθε πολιτικό κόμμα πάνω κάτω τις κατευθυντήριες δικές του γραμμές αντιμετώπιση του ζητήματος. Αν δεν το έχει, σημαίνει ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο ίσως να μην έχει ρόλο ύπαρξης. Δεν είναι καινούργιο το ζήτημα. Άρα λοιπόν, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το θέμα είναι το πώς. Το πώς. Θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη προσέγγιση στο ασφαλιστικό ζήτημα. Που επαναλαμβάνω, να έχει έναν ορίζοντα δεκαετιών. 30, 40 ετών. Αυτό δεν θέλουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει από τη μια χρονιά στην άλλη. Εσείς το σχέδιο δεν το έχετε έτοιμο? Υπάρχουν προχωρημένες επεξεργασίες και αυτό θα παρουσιαστεί αμέσως στην επόμενη φάση. Αμέσως στην επόμενη φάση. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι καταληγμένο. Και προσέξτε να δείτε, δεν θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο στη σημερινή συνάντηση. Το επαναλαμβάνω. Σήμερα αυτό που έχει αξία είναι να αναγνωρίσουν την ανάγκη
όλοι οι αρχηγοί να συζητήσουμε και να μην ενοχοποιούμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, νομίζω. Ο διάλογος δηλαδή για το ασφαλιστικό ζήτημα. Επειδή όμως βλέπουμε και δημοσιεύματα στον τύπο να μιλάνε για εθνικό σχέδιο διάσωσης ή να μαθαίνουμε από κυβερνητικές πηγές ότι πάμε σε μια εθνική επιτροπή διαλόγου για το ασφαλιστικό, δεν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει κάτι συγκεκριμένο από τη στιγμή που συγκαλείται το. Συγκεκριμένο, τι εννοείται, το νομοσχέδιο? Όχι, δεν θα πρέπει. Το νομοσχέδιο είπαμε. Σε άδρες γραμμές. Προφανώς. Είπε χθες ο κ. Κατρούγκαλος, ο στόχος μας είναι να μην πειραχτούν οι βασικές συντάξεις. Να μην πειραχτούν οι βασικές συντάξεις. Να μπορέσουμε, έχει αναφερθεί ο κ. Κατρούγκαλος για μια εθνική εγγυημένη σύνταξη πάνω στην οποία θα χτίζεται πλέον και το υπόλοιπο της σύνταξης με βάση τον βαθμό αναπλήρωσης που θα υπάρχει. Αυτές είναι κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Τώρα από εκεί πέρα τον τεχνικό τρόπο νομίζω ότι ήδη υπάρχουν κάποιες επεξεργασίες, αλλά θα τον δούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι κρυφό. Θα ζητήσουν ένα πλαίσιο για το από ποιο ποσό συντάξεων και πάνω θα υπάρχει περικοπή και τι τάξεις περικοπή θα είναι αυτή. Ναι, αλλά να δούμε. Τώρα το ερώτημά σας βάζει ως δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια μείωση. Με βάση το προηγούμενο που λέγαμε πριν, ο σκοπός είναι να μην πειραχτούν οι ισχύουσες συντάξεις. Οι κύριες. Για τις κύριες μιλάμε πάντοτε, φαντάζομαι. Για τις επικουρικές δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο αισιόδοξα, όχι. Και δυστυχώς είναι οι αριθμοί που είναι αμήλικτοι μαζί και με την πίεση των δανειστών προς την κατεύθυνση των περικοπών που λέγαμε πριν. Αλλά πρέπει να εξοικονομηθούν συγκεκριμένα ποσά που υπάρχουν άλλοι πόροι, άλλες πηγές. Υπάρχει το βραχυπρόθεσμο. Υπάρχει το βραχυπρόθεσμο που είναι να εξοικονομηθούν κάποια ποσά για τη μεθεπόμενη χρονιά. Το βασικό όμως είναι μια συνολική προσέγγιση γύρω από το ασφαλιστικό ζήτημα. Το οποίο θεωρώ ότι απαραίτητα περνάει από το ζήτημα των πόρων. Γι' αυτό αναφερθήκαμε πριν στα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Mm-hmm. Αν λοιπόν με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, με τι άλλο σχετίζονται? Με την οικονομική πολιτική που έχεις. Όσο πιο γρήγορα ξεφύγουμε από την μέγενη των πολιτικών λιτότητας, τότε θα μπορούμε πιο άνετα να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες θα απαντάνε και στο ασφαλιστικό ζήτημα και προφανώς θα μειώνουν και την ανεργία. Το δεύτερο που πρέπει κανείς να πει και θεωρώ ότι θα υπάρχει στην τελική πρόταση της κυβέρνησης είναι το θέμα της καταπολέμησης της μαύρης εργασίας. Δηλαδή στις συνθήκες της κρίσης που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, πέρα από ότι χάσαμε θέσεις εργασίας, χάσαμε και την αποτύπωση των πραγματικών ορών των εργαζομένων. Mm-hmm. Υπάρχουν εκτεταμένα φαινόμενα μαύρης εργασίας. Όσο ήμουν στο Υπουργείο Εργασίας στην πρώτη φάση της κυβέρνησης, είχα την δυνατότητα να εντοπίσουμε τέτοιες καταστάσεις και είχε ξεκινήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά αναδιοργάνωσης του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο συμπλήρωμα όταν μιλάμε για το ασφαλιστικό, με την έννοια ότι η επιθεώρηση εργασίας ουσιαστικά ελέγχει την νομιμότητα της εργασίας, άρα κατ' επέκταση και τους πόρους και μέσω των εισφορών των εργαζομένων που πηγαίνει σε ασφαλιστικά ταμεία. Σαφώς, απλά όλη αυτή η συζήτηση θυμίζει λίγο τη συζήτηση για τη φοροδιαφυγή, για την οποία όλοι λέμε πως πρέπει να παταχθεί, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και δεν παράγει άμεσα αποτελέσματα. Είναι κάτι που γίνεται σε βάθος χρόνου, πρέπει να επενδύσει ο κρατικός μηχανισμός σε αυτό. Να επενδύσει και να ξεφύγει από δογματικές προσεγγίσεις που λένε ότι το πρόβλημα σήμερα είναι η μείωση των αδιακρίτως των κρατικών δαπανών. Έστω ακόμη και αυτές που αφορούν την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν το Σώμα Επιθεωρήσεις Εργασίας παραμένει αποψηλωμένο, προφανώς δεν μπορεί να επιτελέσει τον ελεγκτικό του ρόλο. Θέλετε να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα τώρα? Ναι. Χθες διαβάζω στις εφημερίδες, μάλιστα ήμουνα στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας και διαβάζω από ένα site, δεν γράφτηκε στις εφημερίδες, δεν το έχω δει στις εφημερίδες, ότι διόρισε ο Σκουρλέτης μέσα σε μία μέρα 25 μηχανικούς στο Υπουργείο Ενέργειας. Λέω, από μέσα μου λέω, μακάρι να μπορούσα να διορίσω και περισσότερους. Και τι ήταν αυτές οι περιπτώσεις? Ήταν επιτυχόντες από το 2009 μέσω ΑΣΕΠ και που ήρθαν να καλύψουν συγκεκριμένα κενά με βάση το οργανόγραμμα το υφιστάμενο. Δεν δημιούργησε κάποιος θέσεις εργασίας. Άρα τι έχει εντοπιστεί? Ότι υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν κενά και οι άνθρωποι από το 9 που είχαν περάσει καλούνται το 2015 να πάρουν τη θέση τους. Αυτό τι είναι τελικά, ας πούμε? Είναι πολιτική η οποία διωγγώνει τις δημόσιες δαπάνες ή αυτός που το γράφει τελικά επιτελεί
μια συγκεκριμένη, υποστηρίζει μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη που απλά και μόνο αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων. Πάντως, για να κλείσουμε λίγο και την ενότητα του ασφαλιστικού, είναι σίγουρο ότι είναι πολύ βαρύ φορτίο για μια κυβέρνηση η οποία πια μετράει απώλειες με 153 βουλευτές για να το περάσει από τη Βουλή. Γι' αυτό και απαιτείται και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις μια σοβαρή προσέγγιση, μια υπεύθυνη προσέγγιση και να δούμε τελικά σε τι συμφωνούμε και σε τι διαφωνούμε. Δεν πρόκειται για τακτικό ελιγμό που πάμε να καταστήσουμε συνυπεύθυνους τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Άλλωστε ο κόσμος γνωρίζει ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται κυρίως στα έργα και τις ημέρες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες. Ποιος δεν γνωρίζει για το PSI, ποιος δεν γνωρίζει για τα δομημένα ομόλογα, ποιος δεν γνωρίζει ότι επί χρόνια ήταν άτοκα κατατεθειμένα τα αποθεματικά των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιος δεν γνωρίζει τι δηλαδή. Άρα είμαστε αντιμέτωποι. Εσείς έχετε κριτική και για το χρόνο και για τους όρους που θα γίνει αυτός ο διάλογος. Χρόνος δεν υπάρχει. Απλώς έτυχε να διαχειριστούμε με την ψήφο και τη θέληση του ελληνικού λαού εμείς τα πράγματα. Πιστεύετε πως δεν θα υπάρξουν άλλες διαρροές και δεν θα χρειαστεί να πάμε σε άλλες λύσεις ενδεχομένως, είτε εκλογές είτε οικουμενική? Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν διαρροές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Η κυβέρνηση έχει αρκετά αποθέματα, όχι στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, κυρίως μέσα στην κοινωνία. Ο κόσμος... Σωστό, όλα αυτά περνάνε από τη Βουλή. Σωστό είναι αυτό. Και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και με αφορμή αυτό, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με όσους ουσιαστικά προπαγανδίζουν, υπερασπίζονται ή εισηγούνται οικουμενικά σχήματα κυβερνητικά, τα οποία στην ουσία τι κάνουνε, ακυρώνουνε πλευρές της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Διότι στην δημοκρατία χρειάζεται και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αν την ελέγχει. Άρα στον κύριο Λεβέντη που μιλάει για οικουμενική κυβέρνηση, τι απαντάτε? Λέω μια γενική προσέγγιση, το οποίο δεν αφορά μόνο τον κύριο Λεβέντη. Το λέει γιατί έχει κυρίως... γραφτεί και ένα υποβόσκον φλερτ ότι υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης. Προσέξτε να δείτε, εγώ δέχομαι την υποστήριξη ή ακόμα και την στήριξη και σε κοινοβουλευτικό ή κυβερνητικό επίπεδο από δυνάμεις οι οποίες διαπιστώνουν ότι υπάρχει το πολιτικό έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν δέχομαι αυτές τις προσεγγίσεις που κυρίως εκπορεύονται από εξωθεσμικά κέντρα, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους θέλουν να δούνε όλον, ας πούμε, ή το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου να βρίσκεται κάτω από την ίδια σκέπη για να προχωρήσει δίθεν, ας πούμε, αυτονόητες λύσεις. Δεν υπάρχουν αυτονόητες λύσεις, δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Εμείς ακολουθούμε μια πολιτική μέσα από το πρίσμα και από το πλαίσιο της υπάρχουσας συμφωνίας, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε τους όρους απεμπλοκής από την μέγενη των υφεσιακών πολιτικών και των πολιτικών. Άρα όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ή κάποια οικουμενική. Όχι, είναι άλλο αυτό. Κυβερνήσεις συνεργασίας. Όχι στην οικουμενική, αλλά ενδεχομένως νέες συνεργασίες. Οι πολιτικές προϋποθέσεις μπορούν να υπάρχουν και πρέπει. Αλλά οικουμενικά σχήματα που, επαναλαμβάνω, ακυρώνουν την ίδια την λειτουργία της δημοκρατίας, εμένα προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο. Λοιπόν, επειδή θα προχωρήσουμε τώρα στα θέματα του δικού σας χαρτοφυλακίου, να βάλουμε στη συζήτηση και τον συνάδελφο τον Νίκο Γρυλάκη, που είναι ο εξειδικευμένος ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Καλησπέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Και τι άλλο από ΔΕΗ και ενέργεια, βέβαια, γιατί έχουμε και την πρόσφατη σύνοδο στην οποία ήταν υπουργός. Και τα προαπαιτούμενα, ένα από τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε την επόμενη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ είναι το θέμα του ΑΔΜΙΕ. Ένα, να κλείσει δηλαδή αν θα ιδιωτικοποιηθεί ή θα βρεθεί ένα ισοδύναμο αξιόπιστο. Πώς θα διευρυνθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να υπάρχει δηλαδή περισσότερος χώρος και για άλλους παίκτες. Αυτά τα δύο είναι τα κανθόδη ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει άμεσα το Υπουργείο. Σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΙΕ, να πούμε λίγο τι είναι ο ΑΔΜΙΕ, για ακούει ο κόσμος τόσο καιρό. ΑΔΜΙΕ είναι μια θυγατρική εταιρεία 100% ελεγχόμενη από τη ΔΕΗ. Η οποία, είναι το δίκτυο διανομής. Ακριβώς. Μεταφέρει, είναι η εταιρεία εκείνη η οποία μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης. Της υψηλής τάσης. Είναι τα δίκτυα υψηλής τάσης. Γιατί υπάρχει και ο ΔΕΔΙΕ, το οποίο το μεταφέρει στα σπίτια μας. Στα σπίτια μας. Αυτό δεν είναι οι μεγάλοι πυλώνες που βλέπουμε στην Ελλάδα, εκείνη η τεράστια. Λοιπόν, θα μείνει δημόσιο. 11.000 χιλιόμετρα γραμμές υψηλής τάσης είναι στην περιουσία του ΑΔΜΙΕ. 221 υποσταθμοί και κέντρα υψηλής τάσης και 3 κέντρα, εθνικά κέντρα ελέγχου της ενέργειας. Αυτή είναι η περιουσία του ΑΔΜΙΕ. Λοιπόν, αυτό τον ΑΔΜΙΕ, αυτή την εταιρεία, έχουν βάλει οι δανειστές, θέλουν να την ιδιωτικοποιήσουμε. Υπάρχει η άλλη πρόταση, το αξιόπιστο ισοδύναμο, κύριε Υπουργέ, που είναι ποιο? Και αν θα το δεχτούν. Και αν θα το δεχτούν.
Καταρχήν να πούμε ότι ποια είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών τα δίκτυα και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι δημόσια. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό. Δεν έχει να κάνει με την απελευθέρωση της αγοράς. Μιλάμε για αυτές τις υποδομές, οι οποίες είναι περιουσία του ελληνικού λαού, χτιστήκανε με το αίμα του ελληνικού και λαού και πρέπει. Χαρακτήρα. Έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Τι γίνεται από την συζήτηση που έχει ξεκινήσει μετά την ψήφιση της συμφωνίας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχε αυτή η προσέγγιση που υπόθηκε πριν ότι ιδιωτικοποίηση ή εναλλακτικό ισοδύναμο. Να διευκρινίσουμε ότι το εναλλακτικό ισοδύναμο δεν έχει να κάνει με μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα, γιατί ο κόσμος είχε συνηθίσει να λέει, όταν πούμε ισοδύναμο, να λέει τι φόρους θα βάλετε. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Μιλάμε για εναλλακτικό θεσμικό ισοδύναμο. Θεσμικό ισοδύναμο. Δηλαδή δεν θα πάρουμε τόσα λεφτά από τον ΑΔΜΙΕ που θα τα βρείτε. Που σχετίζεται με την ίδια τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί επιμένουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί επιμένουν οι δανειστές για το θέμα του ΑΔΜΙΕ. Ναι. Ο ΑΔΜΙΕ εξυπηρετεί εκτός από τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες παρόχους. Ακριβώς. Δηλαδή μεταφέρει. Είναι διαχειριστής δικτύου. Με τα δίκτυά του. Ναι. Υπάρχει το γνωστό το κέντρο στο Άγιο Στέφανο, όπου εκεί κατανέμονται τα διάφορα φορτία που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, ένα κομβικό ρόλο στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις πρώτες συζητήσεις, έχουμε συμφωνήσει, και αυτό είναι θετικό, με τους δανειστές, ότι δεν συζητάμε για την περίπτωση ιδιωτικοποίησης. Αυτό το έχουν αποδεχτεί. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα καταλήξουμε στο σενάριο το εναλλακτικό, στην εναλλακτική πρόταση. Διότι δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν φωνές από την πλευρά των δανειστών, οι οποίοι έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους το σχέδιο για την μικρή ΔΕΗ, το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ. Και αυτές οι προτάσεις από μεριάς τους δεν είναι άδολες. Εξυπηρετούν και συγκεκριμένες λογικές και συμφέροντα, βεβαίως. Γιατί εντάξει, η αγορά ευρωπαϊκής ενέργειας τι, από ποιους εκπροσωπείται, ποιοι είναι οι παίκτες, είναι κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες από αυτές κρατικές, κάποιες ιδιωτικές, οι οποίες θα έλεγα από τη δικιά τους πλευρά καλά κάνουν και αποφθαλμιούν και την ελληνική αγορά. Εσείς, κύριε Υπουργέ. Και άρα και το φιλέτο της ΔΕΗ που λέγεται ΑΔΜΙΕ. Εμείς λοιπόν τώρα τι λέμε. Λέμε ότι είναι πολύ σωστό βέβαια να αποσχιστεί ο ΑΔΜΙΕ από την ΔΕΗ, έτσι ώστε να παίζει ένα αντικειμενικό ρόλο ανάμεσα στην δημόσια ΔΕΗ και άλλους ιδιώτες παίκτες που μπαίνουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Να αποδεσμευτεί πλήρως. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, προφανώς δεν μπορεί να είναι θυγατρική της ΔΕΗ. Είναι λογικό δηλαδή το επιχείρημα που ακούγεται. Και αυτό λέει η πρότασή μας. Μιλάμε λοιπόν για έναν νέο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος θα είναι υποδημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησιακό αλλά και ουσιαστικό, ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση λειτουργική με την ΔΕΗ. Αυτό βέβαια για να γίνει. Θα είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και είναι 500-600 εκατομμύρια που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Λέει. Παραπάνω κάνουν, λέει η ΔΕΗ. Μπορεί να φτάσει και αλλά υπάρχει ένα σχήμα αυτή τη στιγμή που συζητάμε, το οποίο λέει ότι το 51% του νέου ΑΔΜΙΕ θα είναι στο δημόσιο και το υπόλοιπο 49% θα παραμείνει στην ΔΕΗ. Άρα μιλάμε για αποζημίωση η οποία πρέπει να υπάρξει για το 51% που κατέχει η ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Είτε προφανώς να πληρώσει, δύσκολες οι σημερινές συνθήκες, πόσο το ελληνικό θα ήταν δημόσιο. Άμα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο, περίπου το ποσό, περίπου το ποσό που αναφέρθηκε πριν. Είτε να το αντικαταστήσει αυτό το περιουσιακό στοιχείο με άλλα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου. Να κάνει μια ανταλλαγή δηλαδή περιουσιακών στοιχείων. Να γίνει μέτοχος ΔΕΗ. Δεν έχουν περάσει όλα στο ΤΑΙΠΕΔ ή θα πάνε στο καινούργιο ταμείο. Δεν έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Να γίνει δηλαδή, συγγνώμη, το ΤΑΙΠΕΔ με βάση την προσέγγιση και την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης έχει ρόλο και σκοπό για να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες 9 ιδιωτικοποίησεις που περιλαμβάνουν τη συμφωνία. Και όχι βέβαια για να υλοποιήσει τις ιδιωτικοποίησεις που σχεδιάζονταν τις προηγούμενες κυβερνήσεις για ένα μεγάλο αριθμό 24 επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα το αν θα είναι στο νέο ταμείο αξιοποίησης και ταυτόχρονα θα είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αυτές οι μετοχές. Αυτό έρχεται σε μια πρόταση σύμβουση. Για να αποζημιωθεί η ΔΕΗ είναι να γίνει μέτοχος σε κάποιες άλλες εταιρείες του δημοσίου. Ναι, αυτό δηλαδή θα μπορούσε να γίνει η ΔΕΗ μέτοχος στην ΕΙΔΑΠ. Βεβαίως. Ή στα ΕΛΤΑ. Εδώ ο αντίλογος σε όλο αυτό το σχεδιασμό, κύριε Υπουργέ. Αλλά υπάρχει και άλλη πρόταση εναλλακτική. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να γίνει ένα σπλίτ των μετοχών και άρα ο νέος ΑΔΜΙΕ να έχει ακριβώς την ίδια μετοχική σύνδεση που έχει η ΔΕΗ. Δηλαδή 51% δημόσιο. 49% όπως κατανέμεται σήμερα στην ΔΕΗ.
Δεν σημαίνει ότι και πάλι ξεπερνάμε με αυτόν τον τρόπο το θέμα της αποζημίωσης ΔΕΗ. Πρέπει να υπάρξει. Αυτό μπορεί να γίνει και με τα βατικά μέσα από σταδιακές αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτό το σχέδιο που έχετε όμως βάλει στο τραπέζι υπάρχει ένας αντίλογος. Η πλευρά των δανειστών επιμένει ότι το management, μπορεί η πλειοψηφία να είναι στο ελληνικό δημόσιο, το management πρέπει να το έχει ιδιώτης. Εδώ πώς προσπερνάτε αυτόν τον σκόπελο? Αυτή η πρόταση κατατέθηκε περίπου εδώ και 10 μέρες. Δηλαδή από τον Αύγουστο δεν την είχαμε ξανακούσει. Είναι καινούριο φρούτο που λέμε. Ναι, είναι καινούριο φρούτο. Προφανώς, εγώ ερμηνεύοντας αυτό το φρούτο, λέω ότι ενδεχομένως θέλει να βάλει τη λογική της ιδιωτικοποίησης από το παράθυρο στη συζήτηση. Αυτό δηλαδή το οποίο είχε φανεί ότι το βάζουμε στην άκρη. Νομίζω ότι δεν έχει καμιά πραγματική αξία αυτή η πρόταση. Να τον κάνουμε τι, τον ιδιώτη μάνατζερ. Να τον κάνουμε τι, τον ιδιώτη μάνατζερ στον ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του δικτύου για την επέκτασή του, ξέρει ποια είναι τα επενδυτικά του σχέδια, είναι οι διασυνδέσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν με τις Κυκλάδες, ήδη το υλοποιεί, είναι η διασύνδεση με την Κρήτη, είναι η διασύνδεση με άλλες χώρες. Οπότε εσείς τι είστε μπορεί... διατεθειμένος να κάνετε σε αυτή τη νέα απέτηση των δανειστών? Να μην το δεχτούμε. Αυτή την πρόταση. Γι' αυτό θα γίνει δεκτό. Να την απορρίψουμε. Να την απορρίψουμε. Διότι δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική αυτή. Είπε πολλά πράγματα πάντως που δεν έχουν λογική, έχουν κατά καιρούς υιοθετηθεί με το φόβο. Των Ιουδαίων. Ένα άλλο θέμα, θα δούμε πώς θα κλείσει αυτή η ιστορία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Είπατε πριν θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάνε μετοχές από την ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ. Ναι. Ένα μέρος, έτσι κι αλλιώς, των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια. Το management πρέπει να κρατηθεί, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να κρατηθεί στο δημόσιο. Θα βγουν από το 12% πόσο μένει? Θα βγουν τα λεφτά για να αποζημιωθεί η ΔΕΗ? Το 12% τίνους. Για πέστε μου κάτι. Το μετοχών του δημοσίου που έχει, το δημόσιο που έχει στην ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, όχι, κρατάει αυτό, το 51. Αυτό μπορεί να μεταβαστεί. Και μένει ένα 12. Μα θα το δούμε τώρα. Το παράδειγμα της είναι ενδεικτικό της ΕΙΔΑΠ. Τα ΕΛΤΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, εγώ θέλω να περάσει η κουβέντα λίγο στο σημείο. Η σημασία έχει να συμφωνήσουμε στον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο της αποζημίωσης. Λοιπόν, ξεκινώντας ότι μια από τις άλλες απαιτήσεις είναι μέχρι το 2020, το 94% των καταναλωτών που είναι τώρα στο πελατολόγιο της ΔΕΗ θα πρέπει αυτό να μειωθεί και να φτάσουμε ακόμη και κάτω από το 50%, δηλαδή να είναι πελάτες της ΔΕΗ και το υπόλοιπο να είναι πελάτες των ιδιωτικών παρόχων. Εδώ πόσο εφικτό, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να μπουν περισσότεροι παίκτες? Τι θα αλλάξει στο... Καταρχήν να μπουν οι περισσότεροι παίκτες, αλλά να μπουν ιδιώτες παίκτες στην γκέμια περίπτωση. Αλλά να μπουν με όρους ισοτιμίας, με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού. Διότι μην πέσουμε στο άλλο άκρο, στην προσπάθειά μας δηλαδή έτσι να υιοθετήσουμε μια λογική περιορισμού της παρουσίας του δημόσιου στην ηλεκτρική ενέργεια, μην πέσουμε σε πολιτικές που σκανδαλωδώς θα ευνοούν τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε δηλαδή κρατικοδίωτους ανταγωνιστές ιδιώτες. Διότι σε κάποιες φορές το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε δει. Έχουμε δει κάποια κακά παραδείγματα. Αφήστε που έχουμε τα κακά. Τα πλήρωσε. Τα πληρώνουμε ακόμα. Που είναι ακόμα στα δικαστήρια. Να κάνω μια ενδεχομένως αφελέστατη ερώτηση. Υποτίθεται πως μέχρι το 2018 το 25% του πελατολογίου της ΔΕΗ θα πρέπει να πάει σε ιδιώτες. Εγώ μιλάμε που είμαι ιδιώτης. Μισό λεπτό, μιλάμε για την εμπορία αυτή τη στιγμή. Ναι, την εμπορία, ναι. Έτσι. Ήδη βλέπετε, ας πούμε, διαφημίσεις ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες μέρα με την ημέρα κερδίζουν αν έχουν κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν. Αυτό σημαίνει... Ναι, ωραία, αλλά οι ιδιώτες, δηλαδή ο καταναλωτής, πώς θα υποχρεωθεί δηλαδή? Δεν μπορεί να υποχρεωθεί. Με αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό δεν είναι σε αρρύθμιση της αγοράς. Δεν είναι σε αρρύθμιση στην αγορά, αλλά βάζεις μία ρύθμιση ότι το 18 πρέπει το 25% να έχει φύγει και το 20% το 50%. Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι διατεθειμένος και ο κόσμος να το κάνει. Και θα το κάνει από τη στιγμή που του καλύπτει μια πραγματική ανάγκη αυτή. Δεν μπορεί να το προδικάσει αυτό. Όχι, μια από τις υποχρεώσεις που έχει ωστόσο η ΔΕΗ σε αυτή την κατεύθυνση είναι να πουλάει περισσότερη από την ενέργεια την οποία παράγει στους ιδιώτες παρόχους. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Ναι, και σε τέτοιες τιμές ώστε αυτοί μετά να μπορούν να το μεταπουλούν. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ίσως, το κόστος. Πρέπει να καλύπτει το κόστος της. Το θέμα είναι πώς το υπολογίζουμε το κόστος. Ποια έννοια. Σε αυτό βάζουμε δηλαδή απλά και μόνο, ξέρω εγώ αν μιλάμε για παράδειγμα για τα εργοστάσια λιγνίτη, μιλάμε απλώς το κόστος των εργαζομένων, της εξόρυξης, ή αρχίζουμε και βάζουμε μέσα στο κόστος και ποσά που προορίζονται για την απόσβεση των επενδύσεων. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Πάντων, μέχρι να διευρυνθεί η αγορά, να έχουμε πολλούς ανταγωνιστές, να έχουμε φθηνότερες τιμές και στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως συμβαίνει με το τηλέφωνο,
ο κόσμος ναι, κομπή για μακριά, να δούμε για το φυσικό αέριο. Δηλαδή, έχουμε το δεδομένο ότι πέφτουν διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου και ότι ήδη οι εταιρείες παροχής αερίου κάνουν λόγο για 15% μείωση στο φυσικό αέριο. Μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο στο ρεύμα, να δούμε δηλαδή τη ΔΕΗ να μειώνει κατά 15%. Να 15% φθηνότερο φυσικό αέριο οι εταιρείες πρέπει να το, να το αγοράσουν φθηνότερο από τη ΔΕΠΑ. Ναι. Έτσι. Η ΔΕΠ, λοιπόν, θα έχουμε αυτή τη μείωση, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, απλώς το υπόσχονται οι εταιρείες. Εγώ νομίζω ότι αντικειμενικά πλέον, όπως είπατε και εσείς, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις με βάση την πτώση πετρελαίου και αερίου για να πάμε σε μείωση των τιμολογίων είτε του ηλεκτρικού είτε του ρεύματος από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Θα το δούμε, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο να αυξάνεται το ρεύμα, όχι να πέφτει. Η πρόθεση και η κατεύθυνση του Υπουργείου είναι αυτή. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει δηλαδή έτσι να το συζητήσουμε και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Και προσέξτε να δείτε, η προηγούμενη κουβέντα που κάνουμε για τον ΑΔΜΙΕ, το κόστος που θα έχει η δημιουργία του καινούριου, ο τρόπος που θα γίνονται οι δημοπρασίες ρεύματος, τα περίφημα νόμε, η διακοψιμότητα, ένα άλλο μέτρο που αφορά τη βιομηχανία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Αυτό της ήθελα να σας ρωτήσω. Άρα είναι μια δύσκολη άσκηση. Είναι μια δύσκολη άσκηση εξίσου. Δηλαδή, να κόψεις, να κατεβάσεις το κόστος για τους καταναλωτές, την ίδια στιγμή να έχεις 2 δις απλήρωτους λογαριασμούς, ληξιπρόθεσμους. Και ουσιαστικά να εκχωρήσει οι οποίοι, οι οποίοι δεν είναι από ιδιώτες καταναλωτές το μεγαλύτερο του μέρος, να το λέμε αυτό, ναι, έτσι. Ναι, γιατί δημιουργείται καμιά φορά η εντύπωση από ότι από τους έχοντες και μη πληρώνοντες. Είναι τους μεγάλους καταναλωτές, δηλαδή υπάρχουν και βιομηχανίες που χρωστάνε, υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις. Το ελληνικό δημόσιο πάνω κάτω, το στενό ελληνικό δημόσιο πληρώνει. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η ΔΕΗ να ανταπεξέλθει σε χαμηλότερα τιμολόγια, ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεύτερον, και τρίτον, μικρότερο πελατολόγιο και να χάσει και. Γι' αυτό πρέπει να κάνει μια τέτοια πολιτική που από τη μία να νοικοκυρεύει τα οικονομικά της προσπαθώντας να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, απαιτήσεις προς αυτήν εν πάση περιπτώσει, και δεύτερον να αξιοποιήσει αυτό που είπαμε πριν, το αντικειμενικό περιβάλλον της μείωσης των τιμών που υπάρχουν στις διεθνείς τιμές. Επί του παρόντος, κύριε Υπουργέ, πάντως υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος. Είναι στον κατάλογο των οφειλετών της ΔΕΗ. Ναι. Καταρχήν, ξεκαθαρίστε μας αν τελικά ο λογαριασμός, η διακοπή του ρεύματος γίνεται για οφειλές κάτω από 1.000 ευρώ. Ένα. Και δύο, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλος ο κόσμος αυτές τις οφειλές που έχει απέναντι στη ΔΕΗ? Με βάση τις αποφάσεις της νέας διοίκησης της ΔΕΗ που ανέλαβε την άνοιξη, αν δεν κάνω λάθος, και την συμφωνία που έχουμε κάνει με την διοίκηση και το Υπουργείο, την συμφωνία που γίνει ανάμεσά μας, ισχύει αυτό το οποίο είναι σε όλους μας γνωστό, ότι σε λογαριασμούς μέχρι 1.000 ευρώ δεν πρέπει να κόβεται το ρεύμα. Το λέω δεν πρέπει, διότι όπως και σε εσάς φαντάζομαι ότι θα έχει έρθει και σε μένα έρχονται διάφορες καταγγελίες ότι έχει συμβεί σε. Ακριβώς, ότι έχει κοπεί το ρεύμα και κάτω από το χέρι. Αυτό γίνεται από λάθος του συστήματος, της ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει του τρόπου που λειτουργεί. Το ψάχνουμε. Εγώ πάντως θέλω να είμαι σαφής ότι εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, να τα καταθέσουν και στο Υπουργείο. Εμείς μαζεύουμε τέτοια. Και εμείς μετά προσπαθούμε να δούμε πώς θα επιλύσουμε το θέμα. Υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο που δεν κόβεται. Υπάρχει η περίπτωση του τιμολογίου για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια της ακραίας φτώχειας. Υπάρχει η περίπτωση για ανθρώπους που έχουν άτομα που υποστηρίζονται μηχανικά. Αυτά όλα πρέπει νομίζω με ευλάβεια να τα τηρήσουμε. Με ευλάβεια πρέπει να τα τηρήσουμε. Και να είμαστε και σκληροί σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν τηρείται. Όλος ο κόσμος αγανακτεί, κύριε Υπουργέ, για τα πανοπρίκια που πληρώνει στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Δηλαδή για το ΕΤΜΕΑΡ, το ΙΚΟ, πληρώνει 800 εκατομμύρια για παράδειγμα, να πούμε 900 εκατομμύρια ο κόσμος για τη διασύνδεση δυστυχώς για την ηλεκτρική κάλυψη των νησιών που δεν είναι συνδεδεμένα και έχουμε εργοστάσια. Πληρώνει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πληρώνει για τους ρήπους της ΔΕΗ. Ακριβώς, για τους ρήπους της ΔΕΗ. Τι θα γίνει, δηλαδή παίρνει κάποιος ένα λογαριασμό και ψάχνει να βρει τι είναι αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Ναι. Δηλαδή βλέπω ότι έχει καταναλώσει λίγο ρεύμα, κάνει οικονομία, αλλά ωστόσο του έρχεται ένα. Ουσιαστικά είναι μια ανάλυση του συνολικού πια κόστους. Δεν είναι κακό δηλαδή να υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Όχι, κακό είναι. Κακό είναι το πληρώνει. Δεν είναι κακό. Άρα θα προτιμούσετε δηλαδή να υπάρχει ένα συνολικό νούμερο που να μην ξέρουμε πού πηγαίνει τι. Νομίζω ότι έτσι μας δίνεται τη δυνατότητα ποιος καταναλωτές πια πράγματι να πιέσουμε, να πούμε, να θέσουμε ερωτήματα τι γίνεται. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε ότι 2 φορές έχουν μειωθεί αυτά τα οποία
εγγυημένα υποτίθεται θα από ένα ευρώ οι αντίστοιχοι επενδυτές. Θα πρέπει να σας διακόψουμε γιατί δυστυχώς έχουμε και άλλους καλεσμένους και θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Δυστυχώς κλείνουμε με αυτό και κρατάμε για το τέλος αυτό που είπατε, ότι όποιος διαπιστώνει ότι κόβεται το ρεύμα για λογαριασμό κάτω από 1000 ευρώ μπορεί να απευθύνεται στο Υπουργείο να κάνει τα παράπονά του και ελπίζουμε να βρίσκει λύση. Και στη ΔΕΗ βέβαια πρωτίστως, έτσι, η οποία έχει την υποχρεώση να. Απλώς το λέω επειδή από εσάς εκπορεύεται η εντολή και έχει γίνει και η συνεννόηση. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Κύριε Υπουργέ.